Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Γιάννης Συνάνης και δίπλα μου η Μαρίνα Κάλφα. Καλησπέρα Μαρίνα. Καλησπέρα Γιάννη. Είμαστε έτοιμοι. Ανοιξιάτικο σήμερα. Σε αντίστοιχο σένα. Σήμερα που έπρεπε. Εγώ είμαι χειμωνιάτικη σήμερα. Λοιπόν, παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι από το lesbosnews.gr. Πάντοτε live βεβαίως και. Πού μας βλέπουνε? Μας βλέπουνε παντού, σε όλο τον κόσμο, μέσω του lesbosnews.gr. Του διαδικτυακού, βεβαίως, μέσα από το Facebook, μέσα από το YouTube, από παντού. Από όπου θέλετε. Και στο Αιγαίο. Στο Αιγαίο, στην Σάμο, στην Σε όλα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και όπου μόνο. Σε όλα τα νησιά του Βορείου. Από πού μας βλέπουν? Στη Λίμνο, οπουδήποτε. Από πού μας βλέπουν? Από τη Μυτιλίνη. Α, ναι. Το λες επειδή συνέχεια σε ρωτάνε ότι είσαι, σου λένε ότι είσαι στοιχείο. Ναι. Πού είμαι, ναι, λοιπόν, πού είμαστε? Είμαστε στη Λέσβο, κυρίες και κύριοι. Στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη. Και από τη Λέσβο μεταδίδουμε σε όλα τα νησιά του Ιω και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά. Μέσα από το Πατρίδα TV. Μέσα από το Πατρίδα TV. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας. Έχεις ωραία τραβάτα σήμερα. Επιπτόντως. Ξέρω γιατί τη φόρεσες αυτή τη γραβάτα. Θα τα πούμε σε λίγο λοιπόν. Ναι. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας πρώτα απ' όλα στα παιδιά εκεί στο Πατρίδα TV, στο Γιώργο του Μπουλαζέρη. Βεβαίως. Στο Μικέ, στον Κώστα. Καλησπέρα, που, καλησπέρα. Είναι εκεί στο. Καλησπέρα, Γιώργο. Στην Χίο και ρυθμίζουν τα κουμπάκια εκεί πέρα προκειμένου να μας βλέπουν σε όλο τον κόσμο μέσα από το Πατρίδα TV σε όλο τον κόσμο. Γιατί λοιπόν, μας λένε γενικώς, ότι έχουμε χαμηλό ήχο, προσπαθούμε. Δεν έχουμε χαμηλό ήχο, μιλάς χαμηλά. Όχι, όχι, μιλάμε. Ορισμένες φορές, όταν κλείνουμε κυρίες και κύριοι τηλεόραση, γιατί γίνεται λάθος εδώ πέρα. Δεν το καταλάβει ότι βάζεις φωνές και φωνάζει. Και λίγο νωρίς, είναι λίγο ώρας. 9 η ώρα είναι αργά για μένα. Πάμε, σταμάτησα, δεν λέω τίποτα τώρα να το. Πάμε. Τελείωσες. Ναι. Μπορείς να συνεχίσεις. Πού λες ότι θα σε πάω τώρα? Δεν ξέρω. Πάντως θέλω να μου πεις, να δείξεις μάλλον τι ακριβώς έχει γραβάτα σου επάνω. Εντάξει, δεν θα το δούμε ύστερα γιατί σου έχω μια έκπληξη. Άντε, ύστερα. Σου έχω μια έκπληξη και θέλω να τη δείξω και σε κάποιον φίλο που θα πάμε ευθύς αμέσως τώρα. Ωραία. Και θέλω να μου πει την άποψή του γιατί είχαμε την κουβέντα στην Αθήνα που βρέθηκα για τις γραβάτες. Για αυτά που μου έλεγε ο Χασαπόπουλος, για τα γυαλιά και όλα αυτά. Και έλειψες και πολλές και μέρες, καπέλο. Δηλαδή πήγες για ένα διήμερο και. Τρεις μέρες, τέσσερις έκατσα. Συνέχεια. Έκατσα. Λοιπόν. Και μια χαρά, μια χαρά. Θα πάμε κυρίες και κύριοι τώρα να δούμε και εκεί θα μιλήσουμε και για τη γραβάτα μου. Στον διασήμο. Ναι, θα πάμε κυρίες και κύριοι να μιλήσουμε με την Αθήνα. Όχι με την Αθήνα. Με τον Γιώργο Αυτιά, κυρίες και κύριοι, τον αγαπημένο όλων των τηλεθεατών, τα νούμερα που κάνει κάθε Σαββάτο και Κυριακή δείχνουν τα νούμερα ότι είναι ιδιαίτερα αγαπητός. Είναι ιδιαίτερα αγαπητός, είναι ιδιαίτερα προσιτός, είναι ιδιαίτερα ζεστός άνθρωπος. Δεν είναι από τους ανθρώπους που θα κρατήσουν, ξέρεις, και θα δεις το τέλος, είναι ο κύριος Τάδε. Και θα δεις στο τέλος, την συνέντευξη που θα κάνουμε, θα. Τι μου έκανε όταν πήγα στην Αθήνα, που με φιλοξένησε στα κεντρικά γραφεία του Sky. Κάτι μου είπες πριν, κάτι σου είπα, θα το δούμε σε λίγο. Ζήλεψα κιόλας. Λοιπόν, πάμε κυρίες και κύριοι να μιλήσουμε με τον Γιώργο Αυτιά σε σύνδεση με την Αθήνα. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι μαζί σας. Είστε ένα χτύπητο δίδυμο της ενημέρωσης. Ένα εκπληκτικό φόντο με την Μυτιλίνη. Είμαι στη διάθεσή σας και έχω να σας πω και πολύ καλά νέα απόψε. Έχουν να κάνουν με τον τουρισμό και νομίζω ότι το Αιγαίο είναι στην πρώτη γραμμή και θέλω χαμόγελο γιατί τα καταφέραμε και τα καταφέραμε πάρα πολύ σε ό,τι αφορά το να μπορούν 300.000 Έλληνες να κινηθούν δωρεάν μέσω του τουρισμού. Ακριβώς, είναι το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού. 300.000 άνθρωποι λοιπόν μπορούν και να ξέρετε κάτι. Είναι μεγάλη υπόθεση να δίνεις μόνο 50 ευρώ και να πηγαίνεις μόλις σου την οικογένεια για 6 μέρες στη Λέσβο. Είναι όνειρο, είναι πολύ καλό και βοηθάει πάρα πολύ κόσμο. Δώσαμε μάχη και μαζί σας και εμείς από την Αθήνα ώστε το Βόρειο Αιγαίο να τύχει αυτής της ευνοϊκής μεταχείρισης. Η Σάμος βέβαια έχει 12 νύχτες λόγω του σεισμού, 7,2 ρίχτερ είχαμε τότε. Και βέβαια αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό το σκηνικό δημιουργεί ένα κύμα από 1 Ιουλίου προς τη Λέσβο, τη Σάμο, τη Χίο και βέβαια την Εύβοια η οποία υπέστη όλα αυτά. Είναι η καλή είδηση με την οποία ξεκινάμε. Από 1 Ιουλίου θα μπορούν να ταξιδέψουν
και βέβαια μέχρι 5 Ιουνίου θα μπορούν να καταθέτουν τα έγγραφα, τα αντίστοιχα έγγραφα για να περάσουν πανέμορφα στη Λέσβο. Ευτυχώς το τεράστιο αυτό θέμα πήρε τη λύση του, εξέλιξη πάρα πολύ σημαντική και νομίζω ότι όλο αυτό το οποίο δημιουργείται σε ό,τι αφορά τον τουρισμό δημιουργεί μια μεγάλη κινητικότητα, γιατί θα έρθει ο Γιάννης στη Λέσβο, ο Κώστας, ο Δημήτρης με την οικογένειά του, θα έρθει και μια άλλη οικογένεια, θα έρθουν και συγγενείς, θα έρθει και ο φοιτητής και καταλαβαίνετε ότι από τη Βόρειο Ελλάδα πρέπει να περιμένετε πάρα πολύ κόσμο, γιατί η σύνδεση της Λέσβο με την Θεσσαλονίκη είναι μεγάλη. Βοηθάνε πάρα πολύ και τα δρομολόγια των πλοίων, τα οποία είναι εξαιρετικά φέτος. Ακριβώς. Να φανταστείτε ότι αυτό ο υπέροχος αντίλαλος που κάνει μέχρι την Αθήνα από τη Λέσβο. Χαμογελάω, ξέρεις γιατί. Άκουσε τι θα σου πω τώρα. Είδα σήμερα ρεπορτάζ, ξέρεις, ψάχνοντας στο διαδίκτυο ρεπορτάζ από Χίο, Σάμο κλπ. Και στη Χίο, και στη Λέσβο, και στη Σάμο. Τι λένε, ήρθαν Τούρκοι πράκτορες στην Σάμο από την Τουρκία για να γίνει, ας πούμε, νταραβέρι που λένε οι Τούρκοι στον τουρισμό. Και ξέρεις τι θέλουν όλοι. Πόσες φορές το έχουμε πει. Τη βίζα. Κάτι... Πιστεύω ότι το μεθεπόμενο καλοκαίρι θα λυθεί το θέμα αυτό, διότι όταν έχουμε τις απειλές Ερντογάν, όταν λέει θα έρθω νύχτα, θα έρθω βράδυ, θα έρθω πρωί, Μητσοτάκης δυο, δόξα τω Θεώ, να συνεχίσει να το λέει, για να πάρει και την συμπέτεια του μηνός, την τελική έτσι έγκριση του ελληνικού λαού, θα τα πούμε σε λίγο λεπτό, γιατί Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ έχουν μπλέξει τα πόδια τους για να μην πω τίποτα άλλο σε ό,τι αφορά τους φόρους. Να ολοκληρώσουμε το θέμα αυτού του τουρισμού, να ξέρετε κάτι και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Χάρη στα ρεπορτάζ που κάνετε, στην αγάπη που έχετε στο νησί, αυτή η ομορφιά που εκπέμπετε, έχει αντανάκλαση στον άνθρωπο κάποιος στο δικό σας το νησί, τη Λέσβο. Υπόσχομαι ότι αυτή τη χρονιά, και είναι μια υπόσχεση μέσα από την ψυχή μου, θα μπορέσω τουλάχιστον ένα Σαββατοκύριακο να είμαστε μαζί και να κάνουμε ένα οδηπορικό και εκκλείσμες στις ομορφιές της Λέσβο. Θα ήταν πολύ μεγάλη χαρά αυτό για μας. Μία ερώτηση να σας κάνω. Το θέμα της πύλης εισόδου, δηλαδή τώρα η δυσκολία που υπάρχει με τη βίζα. Λέγαμε, γιατί το συζητούσαμε και πέρυσι εδώ, ότι στην απέναντι όχθη δεν είναι μόνο οι Τούρκοι οι οποίοι από απέναντι θα ταξιδέψουν στη Λέσβο, αλλά είναι και πάρα πολλοί Ευρωπαίοι οι οποίοι επισκεπτόμενοι την Τουρκία θα βρούνε μία έτσι, είσοδο πιο προσιτή, πιο κοντινή, αντί να πάνε μέσω Αθηνών, να έρθουν στη Λέσβο. Γι' αυτό και συζητούσαμε ότι ίσως το θέμα της βίζας να ήταν ένα θέμα το οποίο είναι σημαντικό. Χάνονται... Είναι σημαντικό, γιατί έρχονται και Ευρωπαίοι, δεν είναι ότι θα έρθουν μόνο οι Τούρκοι. Ο Ευρωπαίος δεν έχει κανένα πρόβλημα σε ό,τι πάρει την είσοδό του στην Ελλάδα. Ο Ευρωπαίος θέλει να πάει όπου θέλει. Έχει σε οποιαδήποτε χώρα όπως και ο Έλληνας, χωρίς βίζα και μόνο με την ταυτότητά του. Το θέμα είναι μόνο για τους Τούρκους. Για τους Τούρκους. Πού είναι το πρόβλημα τώρα. Αν κάποιος Ευρωπαίος έχει μια παρέα με Τούρκους. Εκεί λοιπόν υπάρχει θέμα. Η βίζα, έχω την γνώμη ότι θα καταργηθεί όταν σταματήσουν οι εκβιασμοί και οι απειλές των Τούρκων. Διότι θα σας πω το εξής. Επειδή είστε και μια μαχόμενη δημοσιογράφος με πολλές περγαμηνές, να ξέρετε ότι όταν σας απειλεί κάποιος με ένα μαχαίρι ή με ένα πιστόλι, εσείς δεν μπορείτε να του ανοίξετε την πόρτα έτσι εύκολα. Σωστά. Και, καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει πλέον και οι Τούρκοι να καταλάβουν ότι οι απειλές δεν μπορούν να περνούν τόσο εύκολα σε μια ελεύθερη δημοκρατική χώρα όπως η πατρίδα μας. Εμείς όμως έχουμε το εξής. Οι άνθρωποι που έρχονται από απέναντι από την Τουρκία δεν μας έχουν απειλήσει ποτέ. Έρχονται να περάσουν καλά, να αφήσουν τα λεφτά τους, να κολυμπήσουν στα καταγάλανα νερά, να φάνε τα ωραία ψάρια, τους αστακούς, τις αστοκομακαρονάδες, πάχινες Γιάννη. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά έχουν τη δική τους σημειολογία, άρα η βίζα την οποία θέσατε έχει προϋποθέσεις. Χάνονται πολλά λεφτά όμως, Γιώργο. Χάνονται πάρα πολλά λεφτά. Δηλαδή, αν είναι να έρθουν, ας πούμε, τώρα το μήνα που μας πέρασε, το Μάιο, είχαμε ρεκόρ εδώ πέρα
προσέλευση Τούρκων τουριστών στη Λέσβο. Ναι. Και όλοι λένε αυτό το πράγμα. Θέλουν να κάτσουν, δεν μπορούν να κάτσουν πολλές μέρες. Να χαλάσουν, γιατί χαλάνε λεφτά, το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Άρα, οι Τούρκοι είναι γλεντζέδες. Ακριβώς. Αυτό λοιπόν θα λυθεί εάν ο κύκλος αυτός των απειλών τελειώσει. Να ξέρετε κάτι. Απέναντι από τη Λέσβο υπάρχει στρατιά του Αιγαίου. Απέναντι από τη Λέσβο, τη Σάμο, τη Χίο, την Κο, τη Ρόδο, υπάρχουν 150.000 Τούρκοι στρατιώτες. Η Λέσβος είναι στην πρώτη γραμμή της επιθετικότητας των Τούρκων, όπως και η Χίος και η Σάμος. Εμείς λοιπόν, μπροστά στα χρήματα τα οποία θα φέρει ο τουρισμός, δεν μπορούμε να αποποιηθούμε αυτής της εθνικής αναγκαιότητας να υπερασπίσουμε τα νησιά μας. Άρα λοιπόν, αν δεν σταματήσουν οι τουρκικές απειλές, αν δηλαδή είχαμε τον Ιμάμογλου, είμαι βέβαιος ότι δεν θα έλεγε ποτέ θέλω να πάρω τη Λέσβο, θέλω τη Μυτιλίνη, θέλω τη Σάμο, θέλω τη Χίο, θέλω την Κο. Γιατί ο Ιμάμογλου έχει μια άλλη κοσμοθεωρία. Με τον Ερντογάν δεν μπορείς να κοιμάσαι ήσυχος. Έτσι λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός με την πολιτική την οποία ίσχυσε τα προηγούμενα χρόνια δημιούργησε μια διελκυστίνδα αντιθέσεων με την Ελλάδα. Η Ελλάδα τον νίκησε κατά κράτος και μέσα στο Κογκρέσο και στα εθνικά δίκαια μέσω των ευρωπαϊκών χωρών και στο ΝΑΤΟ και παντού τον έχουμε τον Ερντογάν. Ο Θεός θα βάλει το χέρι του να τελειώσουν οι εκλογές στην Ελλάδα. Ο Ερντογάν δεν θέλει πρωθυπουργό της Ελλάδος τον Μητσοτάκη, αλλά θα πρέπει να μάθει ο Ερντογάν ότι όπως και εκείνος εξελέγει από τους Τούρκους ψηφοφόρους, έτσι και οι Έλληνες θα αποφασίσουν για τον δικό τους Έλληνα πρωθυπουργό. Αυτή λοιπόν είναι η απάντηση τώρα. Τα χρήματα του τουρισμού μας είναι αναγκαία, αλλά πάνω απ' όλα είναι αναγκαία η σφυριλάτηση της αμυντικής θωράκισης της χώρας. Και αυτό αυτή τη στιγμή είναι το πρώτιστο. Μαθαίνω τα εξής, ότι μεγάλα τουριστικά πρακτορία έχουν κλείσει θέσεις στη Λέσβο από την Ευρώπη. Δηλαδή, τα μεγαλύτερα τουριστικά πρακτορία της Ευρώπης λένε ναι στη Λέσβο. Είναι μια από τις πρώτες επιλογές. Επίσης, η Λέσβος έχει ένα άλλο πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό. Έχει πολύ πιο γρήγορα πλοία από οποιοδήποτε άλλο νησί. Και αυτό ενδιαφέρει πάρα πολύ. Πέραν, αν θέλετε, αυτής της αγνότητας, της ομορφιάς που έχει η φύση της και έχει και όλα τα στοιχεία τα οποία συνθέτουν ένα εκπληκτικό πακέτο διακοπών. Λοιπόν, Γιώργο, πάμε λίγο στο ψητό. Έχουμε περίπου ένα μήνα για τις δεύτερες εκλογές. Ποιες είναι, ποια είναι η πρόβλεψή σου, γιατί ξέρω πάρα πολύ καλά ότι σπάνια πέφτεις έξω. Θα σας πω το εξής. Κάνουν τα αδύνατα δυνατά ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ να δώσουν αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία. Ο Θεός με βοήθησε, διαβάζοντας από μικρό παιδί με το λιχνάρι της γιαγιάς εκεί στο σπίτι που έμενα, γιατί τις έκανα και στην τροφιά του παππού και της γιαγιάς, αλλά τα βράδια έπρεπε να διαβάζω. Διάβαζα πολύ τους αριθμούς. Έτσι διαβάζω και τώρα τους αριθμούς και τα προγράμματα των κομμάτων. Θεωρίες επιθεωριών. Τι θέλω να πω. Έχουν κρυφό πρόγραμμα φόρων και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Δυστυχώς, στο ΜΕ ΣΥΡΙΖΑ ο αφελής κατά τα άλλα Κατρούγκαλος μας αποκάλυψε ότι υπήρχαν κρυφές εισφορές για τους επαγγελματίες. Κρυφές εισφορές οι οποίες ήταν έως και το 60% έως και 80% του εισοδήματος. Θα το πω απλά, αν κάποιος έβγαζε 10.000 ευρώ το χρόνο, τα 8 πήγαιναν για φόρους και εισφορές. Έκλεισαν επιχειρήσεις, καταστράφηκαν άνθρωποι. Πέραν αυτού του γεγονότος, αυτός ο νόμος έφερε 75 δισεκατομμύρια αφαίρεσε από τις τσέπες των Ελλήνων συνταξιούχων. Άρα λοιπόν δεν ήταν ένας ασφαλιστικός νόμος, ήταν ένας φορολογικός. Από την πρώτη στιγμή βρέθηκα απέναντι σε αυτό το φόρο και τα έφερε η ζωή τώρα ο Κατρούγκαλος να αυτομαστιγώνεται και να αυτοτιμωρείται από τους ίδιους τους Έλληνες πολίτες. Πάμε Γιώργο, Γιώργο, θεωρείς ότι αυτό το 20% ασφαλώς και έπαιξε ρόλο
η δήλωση του κύριου Κατρούγκαλου, αλλά θεωρείς ότι έπαιξε τόσο σημαντικό ρόλο στο να διαμορφωθεί αυτή η διαφορά? Όχι, η διαφορά ήδη υπήρχε. Θα σου πω κάτι. Λίγο πολύ αυτό το αποτέλεσμα ήταν σαν τη σχέση ενός ζευγαριού. Φαντάσου έναν βίαιο άντρα ο οποίος χτυπάει τη γυναίκα του. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από αυτό. Το τελευταίο χαστούκι ήταν αυτό. Όπου την έκανε να πάρει τα παιδιά, να σηκωθεί και να φύγει, και να φύγει από μακριά του. Αυτή η κίνηση Κατρούγκαλου ήταν η υπενθύμηση ενός χαστουκιού του ΣΥΡΙΖΑ στην ελληνική κοινωνία. Ο ΣΥΡΙΖΑ με την οικονομική του και φορολογική πολιτική χαστούκησε τους Έλληνες. Με το τρίτο μνημόνιο, ένα χρίαστο μνημόνιο, το οποίο πληρώσαμε πανάκριβα. Και ενώ λοιπόν ο αξιότυπος αρχηγός της αντιπολιτεύσεως έβγαινε στις πλατείες, έβγαινε παντού και έλεγε «Εγώ σας απελευθέρωσα από τα μνημόνια», δεν επέστρεψε τα λεφτά στους Έλληνες. Είδατε καμιά επιστροφή στις συντάξεις? Είδατε επανόρθωση των μισθών? Όχι. Όχι. Απλά έπρεπε να έρθει ο Μητσοτάκης για να δώσει τα 780. Τι θέλω να πω? Τα κόμματα λένε, αλλά ο κόσμος έχει σοφία. Ο κόσμος ξέρει πώς να τους χειριστεί. Μπορεί τώρα να λέει ο Σανάς στο Μητσοτάκη, αλλά δεν τα κάνει ο Μητσοτάκης αυτά τα οποία υπόσχεται. Να ξέρετε ότι θα έχει και αυτός την ίδια τύχη. Αλλά φαίνεται ότι επειδή ο Μητσοτάκης ξέρει οικονομικά, μπορεί και τα χειρίζεται πολύ ωραία αυτά τα πράγματα. Δείτε τώρα κάτι το οποίο έχει εξοργήσει όλη την Ελλάδα. Λέει ο Τσίπρας, λέει το Πασόκ, γιατί 800.000 αφορολόγητο σε μία γονική παροχή? Τι είναι η γονική παροχή? Αυτό που θέλει ο πατέρας να δώσει στα παιδιά. Δεν είναι 800.000. Άλλος έχει 300, άλλος 400. Σύνολο, δηλαδή ένα διαμέρισμα στην Αθήνα, ένα σπίτι στη Λέσβο, ένα χωράφι στη Λέσβο και λίγες καταθέσεις, μην νομίζετε, όλα αυτά κάνουν γύρω στα 500 με 550. Γιατί να πληρώσει φόρο ο Έλληνας τη στιγμή που το αφορολόγητο είναι 800.000 με τη Νέα Δημοκρατία? Έρχεται το Πασόκ και λέει: εγώ θα το πάω στις 400.000. Έρχεται το ΣΥΡΙΖΑ και λέει: θα το πάω στις 400. Για ποιο λόγο? Για να μπορέσει κάποιος, αγαπητοί μου, να φτιάξει μια στοιχειώδη περιουσία, δεν μιλάμε για μεγάλη περιουσία, ένα διαμέρισμα στην Αθήνα, να πάρει στα παιδιά του, να έχει το σπίτι στο νησί, που ξέρετε οι αξίες πώς έχουν πάει, ένα χωράφι και 5 δραχμές, έχει πληρώσει φόρο εισοδήματος, πλήρωνε έκτακτη φορά που την κατήργησε ο Μητσοτάκης, πλήρωνε τι, πλήρωνε ασφάλιστρα, πλήρωνε ΦΠΑ, πληρώνει έμφυα, πληρώνει 34 φόρους για τα ακίνητα, ένα πληρώνει και γονική παροχή και δωρεά. Τι παροχή θέλει να προσφέρει στο παιδί του κάτι? Ναι, ναι. Γιώργο. Εγώ λοιπόν είναι boomerang και για το ΣΥΡΙΖΑ και για το ΠΑΣΟΚ. Επίσης τα μερίσματα. Τι είναι τα μερίσματα? Είναι αυτά που μοιράζονται τα μέλη μιας επιχείρησης. Επειδή είναι 5% σε όλους, οι ελληνικές επιχειρήσεις θα φύγουν. Δηλαδή, επιχειρήσεις στη Λέσβο δεν θα αντέξουν να αυξηθεί ο φόρος και ξέρετε, θα κάνουν, θα πάρουν αφημία από την Τουρκία. Και άντε βρέσκους μετά. Μάλιστα. Τι φλωσούρτης, δεν πηγαίνετε με τίποτα στα οικονομικά. Καταπληκτικό. Εσύ έβλεπα προχτές με τον κύριο Βασίλη. Έλεγε τα δικά της, αλλά εσύ είχες και στα χαρτιά. Λες, τι μου λες τώρα. Φίλοι μου, κύριο Βασίλη, η καλή γιατρός. Πες μου κάτι λίγο πριν κλείσουμε. Με ενδιαφέρει να ακούσω την άποψή σου. Θα κλείσει η ψαλίδα του ΠΑΣΟΚ με τον ΣΥΡΙΖΑ? Γιάννη, θα σου πω κάτι. Δεν έχω κάνει στοματιό το αδελφόν, αλλά επειδή ο παππούς μου δεν είχε τη Σούζη να του λέει τον καιρό, την Χριστίνα Σούζη, ούτε δορυφόρο, ούτε τίποτα, βλέπω σημάδια. Και τα σημάδια, όταν έβλεπα και ήταν εκτός τόπου για χρόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτά που έλεγε στις πλατείες, έλεγα Θεέ μου, δεν είναι δυνατόν. Τι ζω τώρα? Τι πράγματα είναι αυτά? Ήταν απίστευτο. Δηλαδή, αν άκουγες τον Τζίπρα, έλεγες στην πλατεία της Μυτιλίνης είναι όλη τέζα από την πείνα, είναι τουμπανιασμένη από την πείνα, δεν ξέρουν τι να κάνουνε, ενώ την ίδια ώρα όλοι ήταν στις ταβέρνες. Κατάλαβες τώρα, δηλαδή ήταν εντελώς διαφορετική εικόνα. Όχι ότι είναι πλούσιος ο Έλληνας, αλλά δεν ήταν αυτό που έλεγε ο Τζίπρας. Δεν έλεγε καθεστώς Μητσοτάκη.
κρατούσε την αντιδάφυλλο και νόμιζε ότι έτσι θα κερδίσει τις εκλογές. Δεν κερδίζονται έτσι. Τώρα τι γίνεται. Το Πασόκ θέλει να γίνει αφέντης στη θέση του αφέτη. Δηλαδή θέλει να πάει στη δεύτερη θέση, στη θέση του Τσίπρα. Εκτιμώ ότι θα είναι μια σκληρή μάχη μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ και εκτιμώ ότι με τα λάθη, τη σωρία των λαθών που γίνονται από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ για τη φορολογία των Ελλήνων, η αυτοδυναμία είναι πρώτον πυλών για να μην πάμε και σε τρίτη εκλογική αναμέτρηση. Να ξέρετε κάτι, υπάρχει μια μεγάλη διαφορά μεταξύ του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας και των προγραμμάτων του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση έστειλε το πρόγραμμά της στην Ευρώπη και είπε, εγώ μπορώ να δίνω 2,5 με 3 δις το χρόνο στον κόσμο. Παροχές, συντάξεις, μισθούς, περικοπές και ό,τι περικοπές χώρων και ό,τι περισσέψει από τουρισμό, από, πάλι θα το δώσει στον κόσμο. Αυτό το πραγματάκι το απλό. Τι κάνανε τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ. Λόγια. Τάξανε. Τάξανε πράγματα που δεν βγαίνουν. Πήρα στα χέρια μου το πρόγραμμα. Με ερωτήσεις. Σε πληροφορώ ότι πριν από λίγη ώρα ήταν για το Σαββατοκύριακο να έρθουν κάποια στελέχη. Δεν έρχονται. Γιατί θα τους ρωτήσω πόσο κάνουν. Και αν τολμήσουν να με ρωτήσουν ότι κάνουν λάθος, θα πάθουν τις γεροβασίλειες τα καμώματα. Γιατί μίλησε για εισφορές, αλλά οι εισφορές οι οποίες πληρωνόταν επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν 60, 70 και 120% παραπάνω από αυτές που πληρώνονται τώρα. Τι θέλω να σας πω. Για οτιδήποτε με χρειαστείτε και οι δυο σας, να ξέρετε ότι οποιοδήποτε στοιχείο μπορώ να σας το στείλω. Να με ξυπνήσετε, να με σηκώσετε στις 4 το πρωί, στις 3 το πρωί. Θα είμαι εδώ και να πω και κάτι άλλο. Δεν με έχουν διαψεύσει ακόμη γιατί. Γιατί είναι η πραγματική αριθμή αυτή. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, φρόντισε να έρθει ένα Σαββατοκύριακο εδώ να κάνει την εκπομπή. Πρώτα απ' όλα είναι όλα καλυμμένα τα έξοδα. Δεν το συζητάμε έτσι. Καθαρίζει ο συνάντηση, τα ξέρει αυτά. Είσαι εκτός τόπου όπως η κυρία Γεροβασίλη αυτή τη στιγμή. Πάμε. Πρόσεχε πρόσε τώρα. Πρόσε τώρα. Γιάννη, ο χρόνο είναι το ζητούμενο. Το πιο πολύτιμο πράγμα. Τώρα Σαββατοκύριακο, πρόσεχε. Θα μπει στο Σαββάτο την Παρασκευή το βράδυ θα έρθει εδώ, θα είναι όλα έτοιμα και την Κυριακή το μεσημεράκι θα φύγει. Αν και δεν θα να φύγει, το λέω εγώ να το ξέρει. Λοιπόν, επίσης θα πω τώρα στην συνεργάτητά μου τη Μαρίνα την Κάλφα που την είχα μπερδέψει την Βάκλα την Κατερίνα και την είπα. Η Μαρίνα είναι πολύ αξιόλογη δημοσιογράφος και έχω τη γνώμη ότι η προσιγορία την οποία διαθέτει και η γνώση την οποία έχει και η πείρα που αποκτά κοντά σου νομίζω ότι δημιουργεί ένα νέο δεδομένο στην ενημέρωση του τηλεοπτικού σας σταθμού. Θα την κάνω αντισυνάνη εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Πρόσεξε τώρα. Πόση σεμνότητα ακούει το δε ερώτημά της για τον τουρισμό και το θέμα της βίζας ήταν καθοριστικό. Δεν το ακούς εύκολα σε αθηναϊκά κανάλια. Ξέρεις, να σας πω γιατί. Διότι είναι ένα θέμα το οποίο πολλοί το έχουν μπερδέψει. Αυτό το οποίο σας ρώτησα έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί όλοι θεωρούσαν ότι πηγαίνοντας απέναντι δεν μπορεί και ένας Ευρωπαίος να έρθει. Επομένως, μία πύλη εισόδου ή μία επιπλέον πύλη εισόδου θα ήταν σημαντική για το νησί. Βλέπω, ήθελα όμως να απαντήσετε, αυτό που μας είπατε ήταν πάρα πολύ σημαντικό, έτσι ώστε να δούνε τελικά είναι μόνο τουρκικό θέμα και όχι ευρωπαϊκό θέμα. Ο Ευρωπαίος πολίτης πάει παντού, δεν έχει κανένα απολύτως... Ναι, δεν χρειάζεται. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, άλλο είναι όμως να το πω εγώ και άλλο να το πει ο κύριος Αυτιάς, έχει μια διαφορά. Πριν κλείσουμε, θέλει κάτι να πει η Μαρινά να σου πει, να σε ρωτήσει μάλλον, αλλά ντρέπεται, θα το πω εγώ. Τη είπα ότι μου έφτιαξε έναν υπέροχο καφέ με τα χεράκια σου και λέει δηλαδή θα μου φτιάξει και με έναν κατέβω κάτω και πάμε μαζί να τον δούμε. Θα σας πω το εξής. Όποιος έρχεται στο γραφείο, όπως αν ερχόταν σπίτι μου, γιατί εδώ είμαι από το πρωί, πολλές φορές από τη μία τη νύχτα μέχρι την άλλη μέρα, και οι συνεργάτες μου, έχω πολλούς καλούς συνεργάτες. Καταρχήν είναι ο καπετάνιος της εκπομπής, κυρία Τζίμα. Έτσι, η οποία κυρία Τζίμα... Η αγαπητή η κυρία Τζίμα. Ακριβώς.
Πρόκειται για μια εκπληκτική προσωπικότητα με τρία παιδιά, έναν υπέροχο σύζυγο που δουλεύει στον Αλφα. Έχω την κυρία Βάχλα, ξεκινώ από τις γυναίκες, η οποία είναι στη σκηνοθεσία, και τον Νίκο Τολούρδα, ένα νέο παιδί το οποίο. Τον γνώρισα. Πρώτος στη σχολή δημοσιογραφίας, δούλευε τη νύχτα για να πληρώνει τα δίδακτρα. Ένα εκπληκτικό παιδί. Αυτή είναι η ομάδα. Έχεις άριστους συνεργάτες και βεβαίως όλο το team που βρίσκεται στο control, Γιώργο, έτσι. Εγώ λοιπόν τους λέω, ακούστε να δείτε παιδιά, εσείς την καπετανέη και εγώ είμαι ο ήλωτας. Αφήστε να τραβάω το κουμπί, το δυνατό. Θέλω να πω λοιπόν το εξής, ότι όποιος έρχεται στο γραφείο, φροντίζω να του φτιάχνω τον καφέ εγώ. Το εγώ είναι. Ναι. Λοιπόν, οπότε με την πρώτη ευκαιρία, επειδή εσύ το πίνεις πικρό, πιστεύω ότι η συνεργάτη δάσου θα το πίνει με ζάχαρη, έτσι. Όχι. Το αντίθετο από μένα. Σκέτο. Τελείως. Έχω να σας πω ότι οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου. Έχω την αίσθηση ότι κάθε φορά που μιλάμε νομίζω ότι είμαι και εγώ στη Σάμο. Και βέβαια να ξέρετε ότι για τη Λέσβο, ό,τι με χρειαστείτε, όπου με χρειαστείτε, θα είμαι εδώ. Το ξέρω, Γιώργο, και σε ευχαριστώ που για μία πρώτη φορά μόλις σε καλέσαμε, ανταποκρίθηκες αμέσως να μας πεις τα τόσα χρήσιμα πράγματα. Αλλά πες μου κάτι, Γιώργο. Συγγνώμη κιόλας. Έξω που κυκλοφορώ στη Μυτιλίνη, όλοι με ρωτάνε με αυτό το ρεπορτάζ πριν από λίγες μέρες που είχα σκύψει κάτω προσπάθως να βρω το όνομά μου. Ήτανε πολύ ευρηματικό. Ήταν ανθρώπινο. Είχε τη δική του ιδιαιτερότητα. Ξέρεις, η ιδέα στην Αμερική πληρώνεται πάρα πολύ. Δηλαδή, αυτό το ρεπορτάζ στην Αμερική, αν το έκανε ελεύθερος δημοσιογράφος, θα είχε πληρωθεί πάρα πολύ. Να ξέρετε κάτι, η ιδέα αξίζει πιο πολύ από την εκτέλεση, εννοείται. Το ίδιο το προϊόν το οποίο παράγεται. Και βέβαια, σας εύχομαι ό,τι το καλύτερο. Είμαι εδώ, είμαι κοντά. Πιστεύω σε εσάς. Αγαπώ τη Λέσβο και στη διάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Έχουμε πει και ένα άλλο μυστικό το οποίο δεν είναι της παρούσης, έτσι. Θα πω το εξής. Αυτό το μυστικό, όταν έρθει η ώρα του, θα το πούμε στην κοινωνία, γιατί είμαστε άνθρωποι βγαλμένοι μέσα από την κοινωνία, μέσα από τα σπλάχνα της κοινωνίας. Ό,τι φέρει η ζωή, Γιάννη. Δηλαδή η ζωή, εμένα, όταν ήμουν μικρός στη Σάμο, δεν με κουλούσανε στην κούνια και μου λέγανε, παιδί μου, θα γίνεις αυτό, θα γίνεις εκείνο ή θα λες καλημέρα στους Έλληνες. Ούτε καν. Όταν μπήκα στην νομική, πίστευα ότι θα τελειώσω και θα πάω ή εισαγγελέας ή δικαστής. Ο παππούς μου πούλησε ένα χωράφι στο Μαραθώκαμπο της Σάμο για να ανοίξω γραφείο στο Καρδόβαση, δικηγορικό. Τελικά, ένα ταξίδι στην Αμερική μου γύρισε τα μυαλά. Έπεσα πάνω στον καλύτερο καθηγητή του κόσμου στην οικονομία, το Ρίφκιν. Μου άλλαξε τα μυαλά και πήρα το δρόμο της τηλεόρασης. Όταν το είπα στη Σάμο, μου λένε καλά. 4 χρόνια σπούδαζες, να πας να γίνεις speaker, να λες κατεβαίνει μπάλα, την παίρνει ο Σιδέρης, την δίνει στον παπά Ιωάννη, τον Δωμάζο κλπ. Δεν ξέρανε ότι υπάρχει και μια άλλη δημοσιογραφία, γιατί τότε αρκούσε να τελειώσεις ένα λύκειο για να γίνεις δημοσιογράφος. Λοιπόν, χρειαζόταν κι άλλα. Πριν σε χαιρετήσουμε, ακόμα ένα θεματάκι, εκτός το ρεπορτάζ, πρόσεξε την γραβάτα μου λίγο. Έχει ένα Mickey Mouse, ναι. Ναι, γιατί μου λέει τον Donald Duck, μου λέει η Μαρίνα πριν βγούμε λίγο, ας πούμε, και με βλέπει, μου λέει συγγνώμη, θα μιλήσουμε με τον κύριο Αυτιά και μου βάζει τη γραβάτα με τον. Δεν το καταλαβαίνω. Τι έγινε, δεν το καταλαβαίνω. Είσαι. Δείχνει μια ελευθερία σκέψεων, έτσι, Γιώργο. Ναι, μόνο στις σκέψεις η ελευθερία, μέχρι τι σταματάμε. Έτσι. Λοιπόν, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Και περιμένουμε με αγωνία το Σαββάτο να δούμε τι θα μας έχεις ετοιμάσει. Να είστε καλά και σας εύχομαι ό,τι το καλύτερο. Τα φιλιά μας σε όλα τα παιδιά σου εκεί. Στη Λίλη, στην Κατερίνα και τον Νίκο και σε όλους. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλό βράδυ. Πώς τον λέτε στον Γιώργο? Ο Γιώργος είναι σεμνός, ταπεινός, ανθρώπινος, όπως εγώ, ας πούμε, προσιτός. Ναι, όπως εγώ, ένα τέτοιο πράγμα. Έτσι. Και ναι, δεν και φοβάται να, ακόμη και να κατεβεί με την έννοια, ξέρεις πια να κατεβεί, δηλαδή να μιλήσει με όλο τον κόσμο, ρε παιδί μου. Ναι. Είναι αυτός που είναι. Είναι ο αγαπητός, βγαίνει, κάνει, δίνει, βεβαίως. Λοιπόν,
Μιας και ξεκίνησε να μας λέει και τα τουριστικά και λοιπά και το κοινωνικό τουρισμό και όλα αυτά. Ναι. Έτσι, ναι. Να πάμε να δούμε. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, τα ρεπορτάζ μας έχουν να κάνουν τα περισσότερα, γι' αυτό και είχαμε και τον Γιώργο Αυτιά, με τον τουρισμό μας. Πάμε λοιπόν να δούμε, ξέρεις τι Σάμμο τι έγινε, έτσι. Έγινε μια συνάντηση, ήταν Τούρκοι τουριστικοί πράκτορες, ναι, από μια απέναντι. Μια ανταλλαγή, αυτό που τσεσμέ, λέγαμε και πριν με τον Γιώργο. Ναι, προκειμένου να κάνουν συμφωνίες, ώστε να πηγαίνουμε εμείς, ναι, τουρίστες απέναντι. Συμφωνίες, βέβαια. Και βεβαίως να έρχονται και από την βέβαια. Τουρκία εδώ, στη Σάμμο. Ναι. Και αυτό είναι καλό βεβαίως, παρά το γεγονός ότι τώρα τα πράγματα έχουν ηρεμήσει κάπως με τον Ερντογάν, κέρδισε, έχουν ναι, πέσει οι τόνοι. Ναι. Να δούμε τι θα γίνει και εδώ με τις δικές μας εκλογές. Να τελειώσουμε κι εμείς εδώ να. Μπράβο. Πάμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Να μπορούμε μετά να πάμε και διακοπές, γιατί ορισμένοι μιλάνε για τρίτη φορά. Όχι, όχι, τρομερό. Μην έχουμε τέτοιο. Δεν θέλω να τα πω. Θα πάμε ο Χασαπόπουλος και Αντίοι Βουλγαροί είχαν. Ο Χασαπόπουλος και Αντίοι Βουλγαροί είχαν το Μητσοτάκι προχτές και μόλις είπε ότι ελπίζω να μην πάμε για τον Αύγουστο και στις εκλογές. Κάναν και δύο ταυτόχρονα το σταυρό τους και οι δύο μαζί. Λοιπόν, δεν είμαστε για τέτοια. Πάμε λοιπόν μετά την Αθήνα. Πού πάμε τώρα? Πού πάμε? Σάμμο δεν είπαμε, θα πάμε. Λες για τον. Λοιπόν, πάμε Σάμμο, κυρίες και κύριοι. Είναι ο Ντόναλτ που με. Ντόναλτ, είδατε, είναι αυτό που είδε πριν από λίγο και ο Γιώργος Αυτιάς. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι από την ώρα, που ήρθε στο στούντιο που μπήκε μέσα η Μαρίνα η Κάλβα, συνέχεια ασχολείται με τη γραβάτα μου. Τι να κάνω, έχεις γίνει χειρότερη από τον Χασαπόπουλο. Εντυπωσιάστηκα. Λοιπόν, θα το αναφέρω στην Αθήτη Βούλγαρη. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε με τους τουριστικούς, Τούρκους τουριστικούς πράκτορες στη Σάμμο. Βέβαια. 100 τουριστικοί πράκτορες, φορείς και ξενοδόχοι προσκλήθηκαν στη Σάμμο προκειμένου να συζητήσουν την περαιτέρω συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών. Πράγματι γίνεται μια τεράστια προσπάθεια τόσο από την Ένωση Ξενοδόχων Σάμμου όσο και από την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου που μας συμπαραστάθηκε και έγινε αρρωγός στο να κάνουμε όλη αυτή την προσέλευση σήμερα των Τούρκων τουριστικών πρακτόρων από τη γείτονα χώρα. Ευελπιστούμε σε μεγαλύτερη την αύξηση των νούμερων σε ό,τι αφορά τις κρατήσεις και πιστεύουμε ότι αυτό θα φέρει καρπούς στο εγγύς μέλλον. Περισσότεροι από 3.500 Τούρκοι επισκέπτες έχουν φτάσει στο νησί της Σάμμο από την 1η του Απρίλη που ξεκίνησαν τα δρομολόγια τα δύο πλοιάρια από το γειτονικό Κουσάντασι. Δεν χρειάζεται να τονίσω τι σημαντική είναι η τουρκική αγορά. Τι μέλλον έχει, τι δυναμισμό έχει, πόσα εκατομμύρια κάτοικοι μένουν ακριβώς απέναντι στα παράλια. Πρέπει να, αυτή η κίνηση που έγινε αυτές τις δύο μέρες τώρα έπρεπε να έχει γίνει πολύ πιο πριν και εύχομαι να συνεχιστεί και είμαι σίγουρος ότι θα αποδώσει. Well, this is something that we should have done earlier. Αυτό θα έπρεπε να το είχαμε κάνει πολύ νωρίτερα. Έτσι κι αλλιώς είμαστε πολύ κοντά ο ένας στον άλλον. Thanks to Tassos, especially, and friends in Samo. Και χάρη στον Τάσο Νικολαίδη και άλλους φίλους από τη Σάμμο, κάναν το πρώτο βήμα και μας καλέσανε εδώ. Να σημειώσουμε ότι η Σάμμο στοχεύει στην προσέλκυση χιλιάδων Τούρκων από την γειτονική Σμύρνη των 5 εκατομμυρίων κατοίκων. Βεβαίως, στοχευμένη κίνηση της περιφέρειας και μπράβο, όλα αυτά τα χειροκροτούμε γιατί βοηθούν στο να αναπτύξουμε αυτά που ήδη έχουμε, τα οποία έχουν ακόμα μεγάλο έδαφος και μπορούμε να δουλέψουμε γιατί είναι γείτονές μας, οι λαοί αγαπιούνται. Καμιά φορά το τοξικό κλίμα μπορεί να δημιουργεί πρόβλημα, αλλά στην πραγματικότητα είναι η πηγή μας, οι γείτονές μας. Η πρωτοβουλία για την επίσκεψη των Τούρκων πρακτόρων ανήκει στην Ένωση Ξενοδόχων Σάμμου και στηρίχθηκε από την Αντιπεριφέρεια Τουρισμού της Περιφερειακής Αρχής. Πράγματι, προημερών υπήρξε ένα αίτημα από την πλευρά του Συλλόγου των Ξενοδόχων και των Τουριστικών Πρακτόρων. Η περιφέρεια, όπως πάντα, είμαστε δίπλα στους επαγγελματίες, στους επιχειρηματίες. Κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, ούτως ώστε να αναδειχθούν και τα νησιά μας, τα οποία είναι πανέμορφα, και δεν αναφέρομαι μόνο βέβαια στη Σάμμο και λέω νησιά μας, ενώ και τους Φούρνους και την Ικαρία. Και θα είμαστε πάντα στο πλευρό τους. Οι Τούρκοι περιηγήθηκαν στις ομορφιές του νησιού με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου και την πρόεδρο των Τούρκων τουριστικών πρακτόρων να δηλώνουν ότι πρέπει να διευθετηθεί το θέμα της βίζας. Η Σάμμος είναι πολύ κοντά στο Κουσάντασι και ένα πολύ σημαντικό νησί για εμάς. Έχει πλοία κάθε μέρα.
Αλλά μπορούμε να κάνουμε περισσότερες δουλειές με τη Σάμο. Μπορεί να έχετε περισσότερους τουρίστες από την Τουρκία. Αλλά πρέπει να βρούμε μια λύση για τη βίζα. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τους Τούρκους πολίτες που θέλουν να επισκεφθούν την Ελλάδα, τα ελληνικά νησιά αλλά και τη Σάμο. Αυτό που ζητούν ξενοδόχοι και τουριστικοί πράκτορες της Τουρκίας είναι η διάρκεια της βίζας να διαρκεί για 2 ημέρες. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε τη μοναδική έρημο στην Ευρώπη είναι. Στην οποία έχει ντυθεί και Άραβας, ε. Ναι, Σαουδάραβας, ναι, επενδυτής. Δεν μου λες αυτά τα βίντεο. Ναι, αυτά τα βίντεο υπάρχουν. Εννοείται. Λοιπόν, ό,τι γράφει δεν ξεγράφει. Αύριο ναι. Θα παίξουμε το βίντεο που είναι Σαουδάραβας της... Στις Αμοθήνες. Σήμερα πάμε να δούμε το ρεπορτάζ που έκανε η ΕΡΤ για τις Αμοθήνες της Λίμνου. Είναι ένα φαινόμενο. Δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη έρημος, έστω και σε αυτή τη μικρή κλίμακα. Έτσι, μην θεωρήσουν ότι είμαστε η έρημος της Σαχάρας, έτσι. Όχι, αλλά μικρή, ναι, είναι μικρής κλίμακας έρημος, είναι έτσι, ένα τοπίο. Ένα τοπίο, το οποίο έχει κάνει πολύ γνωστή τη Λίμνο και ναι. Αυτό κάθε χρόνο έχετε τίγκα τα ξενοδοχεία στον τουρισμό. Λοιπόν, και ξέρουμε ότι από τώρα. Όλα τα ξενοδοχεία έχουμε αύριο 1η του μήνα, 1η Ιουνίου. Καλοκαίρι μπήκαμε και ακόμα έξω. Βρέχει πάλι, ψυχάλιζε πριν από λίγο. Όλο παράπονα είσαι. Τι παράπονα, εγώ κάνω παράπονα, όλος ο κόσμος κάνει παράπονα. Χρειάζεται. Δεν θέλουμε ακόμη πολύ λοιπόν. Ζέστη. Θα έρθει και πολύ ζέστη. Ωραία. Πάμε κύριε Γιάννη να δούμε. Εκεί ναι. Κάνουνε, τι ναι. Άθλημα κάνουνε. Δεν με αφήνει να ολοκληρώσω το να παίξουμε τα θέματα βίντεο έτσι. Τι άθλημα κάνουνε. Το τελευταίο βίντεο. Το skateboard. Μπράβο. Ωραία, πες το ξανά. Κάνουνε skateboard λοιπόν. Συνήθως, στις Αμοθήνες της Λίμνου. Σκέιμπορτ συνήθως πού κάνουν, ε? Πού κάνουν. Στις πλατείες, στις ταράτσες κάνουν οι ναι, μικροί. Ναι, ναι, παντού ναι. Κάνουν. Πάμε να δούμε λοιπόν σκέιμπορτ. Στις Αμοθήνες. Της Λίμνου. Βρισκόμαστε στην πανέμορφη Λίμνο και συγκεκριμένα βορειοδυτικά. Είμαστε στις Αμοθήνες της Λίμνου, μια πραγματικά έρημο, μια μικρογραφία της έρημου που είναι η μοναδική στην Ευρώπη. Πρόκειται για μια έκταση περίπου 70 στρεμμάτων. Είναι κάτι το μοναδικό, πραγματικά. Υπέτειο για αυτό το φυσικό φαινόμενο είναι ο άνεμος και σύμφωνα με τους γεωλόγους είναι οι ενδοχωρικές στήνες και όχι οι παράκτης όπως πάρα πολλοί πιστεύουν. Είναι ένα από τα αξιοθέατα της Λίμνου που προσελκύει πλήρως τουριστών κάθε χρόνο και πάρα πολύ κοντά σε μια απόσταση 2 χιλιόμετρων βρίσκεται η παραλία Γομάτι όπου μετά μπορεί να φύγει ο επισκέπτης και να πάει να απολαύσει μια δροσιστική βουτιά στα καταγάλανα και πεντακάθαρα νερά της Λίμνου. Μπορούμε να πούμε επίσης ότι εδώ πέρα στις Αμοθήνες της Λίμνου που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή τους καλοκαιρινούς μήνες πάρα πολλοί από βαλκανικές χώρες που έρχονται στο νησί τους αρέσει να δοκιμάζουν να κάνουν sandboard. Sandboard είναι ένα είδος snowboard, αλλά στην άμμο. Κάτι το οποίο είναι μοναδικό και προσελκύει πάρα πολλούς για να το δοκιμάσουν, για να παίξουν και να πάρουν μια εντύπωση και μια εμπειρία το πώς πραγματικά είναι να κάνεις snowboard στην άμμο. Αυτό έχει ξεκινήσει περίπου εδώ και 20 χρόνια περίπου. Και όταν τους καλοκαιρινούς μήνες δεν πνέουν άνεμοι στο νησί, αυτοί που ασχολούνται με θαλάσσια σπόρο όπως είναι το windsurf, το kitesurf, έρχονται για να δοκιμάσουν να κάνουν snowboard στις Αμοθήνες της Λίμνου. Κάτι το οποίο έχει διαδοθεί πάρα πολύ πλέον και προσελκύει πάρα πολλούς τουρίστες και πάρα πολλούς λάτρεις των extreme sport. Ουσιαστικά το sandboard είναι παρόμοιο με το snowboard, χρησιμοποιούμε τον ίδιο εξοπλισμό, δηλαδή μια σανίδα του snowboard που έχει γίνει μια ειδική επεξεργασία και δοκιμάζει να κάνει σλάλομ και διάφορες άλλες επιδείξεις σε κάποια απότομα σημεία τα οποία υπάρχουν εδώ στις Αμοθήνες της Λίμνου. Επίσης να πούμε ότι έρχονται και πάρα πολλοί Έλληνες τουρίστες και πραγματικά όποιος έρθει στη Λίμνο μένει καταγοητευμένος και ξαναέρχεται. Πολλοί νομίζουν ότι εδώ πέρα γυρίστηκε και η ταινία της Ελένας Βραχοπούλου, μια πριγκίπισσα στο Χαρέμι, μια Ελληνίδα στο Χαρέμι. Αλλά λίγο για να αποσαφηνίσουμε λίγο το συγκεκριμένο θέμα, δεν γυρίστηκε εδώ. Σύμφωνα με κάποιο δημοσίευμα του κ. Δαγιανίδη, γυρίστηκαν οι σκηνές στη Λούτσα. Οι σκηνές σε ερήμου γυρίστηκαν στη Λούτσα. Και οι σκηνές με τα φοινικόντρα γυρίστηκαν στην Ελευσίνα σε ένα εξοχικό. Εδώ πέρα στις Αμοθήνες που βρισκόμαστε, στην πραγματικά μια μικρογραφία της ερήμου, δεν υπάρχει τέτοιου είδους βλάστηση, δεν υπάρχουν δηλαδή φοινίκες, υπάρχει χαμηλή βλάστηση όπως είναι. Διάφορες πικροδάφνες, άγριες ελιές, θυμάρι κτλ. Μπορεί να μην γυρίστηκε η ταινία εδώ πέρα, αλλά έχουν γυριστεί πάρα πολλά μουσικά βίντεο κλιπ και επίσης έχουν γίνει κάποιες
πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίσεις κάποιων οίκων μόδας εδώ πέρα στις Σαμοθήνες της Λίμνου. Φυσικά να πούμε ότι με τη βοήθεια της ΣΕΡΤ και όχι μόνο, αλλά και από κάποια άλλα κανάλια, οι διάφορες συνδέσεις που κάνουμε βοηθάνε πάρα πολύ στο να δείξουμε αυτό τον υπέροχο τόπο της Λίμνου και το πόσημά της. Και γι' αυτό χρόνο με το χρόνο έχουμε όλο και περισσότερους επισκέπτες και τουρίστες στο νησί μας. Και αυτό βοηθάει πάρα πολύ στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου και πραγματικά ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτές τις συνδέσεις που κατά καιρούς κάνουμε. Λοιπόν, θα πάμε τώρα να δούμε τι κάνει η ανιψιά μου, η στιγουργός. Στην αγαπημένη μας Ντέπη Χατζικαμπάνη. Ναι, η οποία εκτός όλων των άλλων μαζευτήκαν εκεί στην οδό Καραντώνη και κάνανε, δεν ξέρω πώς το ακριβώς, θέλω να πούνε το γειτονιό, τη γειτονιά, κάπως έτσι το ναι, λένε. Ναι, ναι. Εγώ δεν μπορώ να το πω. Μητρινιά, ναι, το πιο λαλιά. Ναι, ναι, ναι. Και μαζεύτηκαν εκεί όλοι, μικροί και μεγάλοι, έκαναν αυτό που λέμε τη γειτονιά, την παλιά, την προδοσιακή. Ναι. Αλλά δεν χρειάζεται να λέμε πολλά. Πάμε να το δούμε. Πάμε, αγαπημένη Ντέπη, λοιπόν, να δούμε. Αυτό λοιπόν σήμερα είναι το γειτονιό στην Καραντώνη. Ήταν μια ιδέα της Φερενίκης από το Πολύτροπο. Είναι η Καραντώνη μια οδός με 4 χώρους τέχνης. Το Πολύτροπο, Τερτοποιό, τη Τρτογκίτα και το Σφομίλι. Και έτσι αγαπημένα, με αλληλεγγύη και αγάπη, αποφασίσαμε να κάνουμε μια γιορτή εδώ στο Πλακόστρωτο που θέλαμε να την καθιερώσουμε. Κάθε χώρος έχει τα δικά του, μουσικές, ζωγραφικές, δημιουργίες παραμυθιών, βιβλιοδεσία, ζωγραφική. Έχουμε παλιά παιχνίδια όπως παλιά σκηνάκια, κουτσό, μπύλες, κάποια άλλα που δεν ξέρω πώς τα λένε. Ευχαριστούμε τον κόσμο για την τόσο μεγάλη ανταπόκριση. Υπήρχαν χορηγοί για αυτή την εκδήλωση, ο Μπαρβαγιάννης, ο Ελαΐτης και τα κρασιά Εφαίστειο Ανεμόδιας. Και αυτό που είδαμε είναι πως μόνοι μας μπορέσαμε να πετύχουμε πράγματα, διότι δεν μας βοήθησε κανένας. Ζητήσαμε κάποια πράγματα και δεν μας τα κάνανε, αλλά μόνοι μας τελικά ο κόσμος, οι καλλιτέχνες, η αγάπη, μπορούμε να πετύχουμε παιδιά τα πάντα. Ευχαριστούμε όλους για τη στήριξη. Και επειδή έχουμε οράματα, ελπίζουμε κάθε χρόνο να τα κάνουμε το καλύτερο. Αυτή η ιδέα γεννήθηκε από τη Φερενίκη, της γειτονιάς, δηλαδή το γειτονιό, όπως το λέτε. Πώς το λέτε, γειτονιό στην Καραντώνη, στην οδό. Και οι γείτονες μας βοήθησαν, ο κύριος Κικίλιας μας έφερε γλυκά, κανείς δεν πάρκαρε εδώ πέρα στο δρόμο, δεν πέραν αμάξια. Υπήρξε μεγάλη αγάπη και αλληλεγγύη σε αυτή μας την πρωτοβουλία. Είναι 3 σύλλογοι εδώ σε αυτή τη γειτονιά και είπαμε να αναβιώσουμε πρώτον την παλιά γειτονιά που μαζεύονται όλοι και κάνουν κάποια πράγματα, ανταλλάσσουν τέχνες και να θυμηθούμε πώς γινόντουσαν παλιά οι γειτονιές. Και όλα αυτά δείχνουμε κάποια πράγματα, παρουσιάζουμε και τι κάνουν οι σύλλογοι όλοι αυτοί και με τι ασχολιόμαστε. Το Πολύτροπο έχει κάποια δημιουργικές απασχολήσεις είτε για παιδιά είτε για ενήλικες, όπως ραφτική, κόσμημα, τα παιδιά ζωγραφική και χαρτοπολτό. Και όλο αυτό το event έγινε για να μάθει και ο κόσμος και οι 3 οργανώσεις εδώ σε αυτή τη γειτονιά με τι πράγματα ασχολούνται και να μας γνωρίσει και να έρθουν να μας γνωρίσουν και από κοντά. Πώς το είδατε ως μια πρώτη διοργάνωση? Σαν μια πρώτη διοργάνωση θεωρώ ότι ήταν πολύ καλά, ο κόσμος έχει έρθει, συμμετείχε ενεργά και τα παιδιά και νομίζω ότι ήταν πολύ καλό για αρχή. Έχω και εγώ εργαστήριο εδώ, δίπλα στα κορίτσια εδώ στην Οδό Καραντώνη παραπάνω. Συστεγάζομαι με την Ελένη τη Ρουσοπούλη στο Σφομίλι. Και οργανώσαμε αυτή τη γιορτή εδώ, τα 4 εργαστήρια τέχνης που είμαστε στην Οδό Καραντώνη, για να ξαναθυμηθούμε λιγάκι το θεσμό της γειτονιάς και να παίξουμε με τα παιδιά, να κάτσουμε να κάνουμε παρέα οι μεγάλοι. Έχουμε αρκετό κόσμο και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Έχουμε γράψει πολύ ωραία παραμύθια εδώ με τα παιδιά. Έχουμε δέσει πολύ ωραία τα τετραδιάκια μας τα καινούρια. Γράφουν τα παραμύθια τους.
Εδώ πίνουμε και ένα κρασάκι να γνωριστούμε σιγά σιγά μεταξύ μας. Εδώ ακριβώς τι κάνετε? Εμείς εδώ, ναι, εδώ φτιάχνουμε ή δένουμε, φέρνουν τα παιδιά τα παραμύθια τους, τα έτοιμα που έχουν γράψει για να τα δέσουμε, να τα κάνουμε βιβλίο. Ή δένουμε και τετραδιάκια για να έχουν τα παιδιά να γράψουν, να ζωγραφίσουν, να κάνουν ό,τι θέλουν μετά. Ήταν εντυπωσιακή, θα έλεγα, γιατί λείπουν κάτι τέτοια από την πόλη μας. Και είναι ο τίτλος, αναβιώνει η γειτονιά, ας πούμε. Εγώ θυμάμαι από το χωριό μου τέτοιες παρέες, συντροφιές, ψησίματα, τραπέζια, φαγητά. Και είναι το γειτονιό. Είναι το γειτονιό. Μπράβο στα παιδιά που το έφτιαξαν όλο αυτό εδώ, στους συλλόγους, και εύχομαι να το συνεχίσουν. Είδαμε πολλά παιδιά, μικρά, πολύ νέο κόσμο. Ναι, και τα τρεις σχολές εδώ είναι πηγή για τα παιδιά, πηγή γνώσης, δημιουργίας και δημιουργικής απασχόλησης. Κυρίως ξεφεύγουν από πολλά άλλα κακά εντός εισαγωγικών ή εκτός, και εδώ δημιουργούν. Και συνεργάζομαι με το Αρτοποιό εδώ σε κάποια σεμινάρια για νέους φωτογράφους που κρατάνε 3 με 4 μήνες. Καλά πάνε. Εντάξει. Εξαιρετική δράση, γιατί γίνεται σε δημόσιο χώρο που συνήθως δεν καταλαμβάνεται έτσι από κόσμο και αλλάζει η εικόνα της πόλης έστω για λίγες ώρες. Γίνονται και δημιουργικές δράσεις. Δεν είναι υποχρεωτικό να συμμετέχεις με κάποιο τρόπο σε μία από τις σχολές για να έρθεις. Ήταν ελεύθερο για όλους. Ήταν πάρα πολύ ωραία ιδέα. Πάρα πολύ ωραία. Ζωντανεύει την πόλη και τα σοκάκια μας. Είναι πολύ ωραία. Πρέπει να γίνονται τέτοιες δράσεις. Αναβίωση της παλιάς γειτονιάς. Μια χαρούμενη ατμόσφαιρα. Ο κόσμος θέλει να παίξει, να τραγουδήσει, να αισθανθεί, να ζωγραφίσει, να γράψει παραμύθια. Αυτό. Έχει ανάγκη τη γειτονιά. Ναι. Και αυτό αναβιώνει εδώ σήμερα. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, με αυτό το εξαιρετικό ρεπορτάζ, πού φτάσαμε? Φτάσαμε στο τέλος του σημερινού μας δελτίου. Και στο τέλος της Τετάρτης Μαΐου. Έτσι. Νόμως θα πεις της εβδομάδας και λέω δεν μπορεί, δεν είναι Παρασκευή, ήμουν σίγουρη. Λες Σαρδάμ κάνει λάθος, πάλι κάνει έτσι. Λοιπόν, όχι. Στο τέλος λοιπόν, ναι, της Τετάρτης. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Σας περιμένουμε ξανά αύριο, συνεπείς να είστε κι εσείς, όπως και εμείς, στην ώρα μας. 9 ακριβώς θα είμαστε εδώ μέσα από το lesbonews.gr και βεβαίως μέσα από το Πατρίδα TV. Μας βλέπετε σε όλο το Αιγαίο και σε ολόκληρο τον κόσμο. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ.